Στο σημερινό ανάλυσέ το μιλάμε για την αποτυχία. Μία έννοια που γνωρίζω πολύ καλά ότι όλοι τη φοβόμαστε. Φυσιολογικό θα μου πείτε και θα συμφωνήσω μαζί σας. Τι θα λέγατε σήμερα να αναλύσουμε τη σχέση μας με την αποτυχία και θα το κάνουμε παρέα με τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, κατά κόσμο πατέρα Λίδιο. Το θέμα της αποτυχίας, διότι αυτό απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, όχι τόσο ως εμπειρία, διότι ως εμπειρία υπάρχει στη ζωή όλων των ανθρώπων, έτσι. Δηλαδή δεν βάζουμε ερωτηματικό αν υπάρχει αποτυχία στη ζωή μας. Υπάρχει. Οπότε δεν τίθεται θέμα εάν θα τη συναντήσω, τίθεται το ερώτημα πώς θα την αντιμετωπίσω και ποια στάση θα κρατήσω ως χριστιανός, ως άνθρωπος απέναντι στο γεγονός της αποτυχίας. Μάλιστα, ιδιαιτέρως όταν ζούμε σε ένα πολιτισμό όπου υπάρχει ένας φασισμός της επιτυχίας. Δηλαδή, όπου διαρκώς τα πάντα σου μιλάνε για την επιτυχία και μόνο. Ναι. Πολύ ελάχιστα σε προετοιμάζουν για την αποτυχία. Κρύβοντας ένα ουσιαστικό μυστικό, το οποίο είναι τέχνη ζωής, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην Εκκλησία από τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας, ότι για να μπορέσεις να φτάσεις στην επιτυχία πρέπει να περάσεις από δεκάδες αποτυχίες. Δηλαδή, ο δρόμος της επιτυχίας στην πραγματικότητα περνάει μέσα από την αποτυχία. Εμείς θεολογικά το λέμε και αλλιώς. Μάλιστα το έλεγε έτσι με ένα υπαρξιακό βαθύ λόγο και ο Καζαντζάκης αυτό. Έλεγε ότι για να φτάσεις στον παράδεισο πρέπει να πάρεις φόρα από τον πάτο της κολάσεως. Γιατί όμως δεν μπορούμε να καθησυχάσουμε τον εαυτό μας όταν μας συμβαίνει μια αποτυχία? Γιατί αισθανόμαστε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου? Δεν είναι μέσα στην οντολογία της φύσεώς μας, στο βάθος της ύπαρξής μας, ο πόνος, η οδύνη, ο θάνατος κατά επέκταση, η αποτυχία. Γιατί η αποτυχία δεν πάει να είναι ένα πένθος. Είναι μια απώλεια. Δηλαδή, όταν αποτυγχάνω, βιώνω συναισθηματικά, ψυχολογικά, υπαρξιακά μια απώλεια μέσα στην ύπαρξή μου. Κάτι χάνω. Ένα στόχο, ένα όνειρο, ένα όραμα, ας πούμε. Γίνεται μια ματέωση μέσα μου. Δεν είμαι φτιαγμένος για αυτό το πράγμα. Πάμε να βάλουμε μία ακόμη παράμετρο στην κουβέντα μας. Το περιβάλλον έξω από εμάς και πώς αυτό μας επηρεάζει. Με πιέζει το οικογενειακό μου περιβάλλον, ο τρόπος ο οποίος με έχουν μεγαλώσει, η αγωγή την οποία έχω πάρει. Με πιέζει πολλές φορές ο περίγυρος, ο κοινωνικός, ο πολιτισμικός. Πολλές φορές ακόμη και η θρησκεία. Που με θέλει τέλειο, που με θέλει αναμάρτητο, που με θέλει ατσαλάκωτο, που με θέλει αψεγάδιαστο. Αυτό όμως δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή του πιστού, του ανθρώπου, του καθημερινού. Ο άνθρωπος ο καθημερινός βιώνει καθημερινά στη ζωή του δεκάδες αποτυχίες, πτώσεις, έτσι, ματαιώσεις. Δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο ανθρώπου. Όχι, δεν υπάρχει. Ο τέλειος. Αλλά πρόσεξε, συγχρόνως όμως και ταυτοχρόνως, υπάρχει μέσα η δίψα μας, μία δίψα για την τελειότητα. Άλλο η νεύρωση της τελειότητας που με ενοχοποιεί, έτσι, που με βάζει να αισθάνομαι ένοχος κάθε φορά που κάνω λάθη. Και άλλο ότι έχω μέσα μια οντολογική δίψα για αυτό το τέλειο, για αυτό το όμορφο, το κάλος. Όταν βιώνεις μια αποτυχία, βιώνεις και τον πόνο. Έχετε αναρωτηθεί ποια είναι η σχέση μας με τον πόνο? Πόσο καλά τον αναγνωρίζουμε, πόσο ουσιαστικά τον νοηματοδοτούμε? Προσπαθούμε να εξαγιάσουμε αντικειμενικά τον πόνο. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή θεωρούμε ότι όποιος πονάει, αγιάζει. Όποιος πονάει γίνεται σοφός, όποιος πονάει γίνεται καλός. Δεν είναι όμως έτσι πραγματικότητα. Ο πόνος από μόνος του δεν έχει καμία μεταφυσική δύναμη. Να. Ο πόνος είναι ένα γεγονός. Εσύ καλείσαι ως πρόσωπο να του δώσεις νόημα του πόνου. Δηλαδή, εσύ καλείσαι να δώσεις νόημα στη δοκιμασία, στην περιπέτεια που περνάς. Πώς θα τη δεις, πώς θα την ερμηνεύσεις, πώς θα σταθείς το σταυρό σου πάνω. Έχει μεγάλη σημασία. Διότι έχουμε δει τον πόνο, άλλους όντως να τους αγιάζει, και άλλους να τους βγάζει μακριά από την πίστη. Άλλους να μαλακώνει την καρδιά τους και να τους κάνει πιο ανθρώπινους, με βαθύτερη ασυναίσθηση, και άλλους να τους κάνει σκληρότερους, να τους απομονώνει περισσότερο. Οπότε τι βλέπουμε εδώ? Ότι δεν υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός το οποίο έχει μεταφυσική διάσταση και αφότου ήρθε στη ζωή σου υποχρεωτικά θα σε οδηγήσει, φως. Ναι, στο φως. Έτσι, μπορείς να το έχεις σκοτάδι. Οπότε εσύ είσαι το πρόσωπο αυτό που θα δώσεις νόημα στα πράγματα και στα γεγονότα. Και εδώ είναι αυτό που λέμε το δώρο του Θεού που λέγεται ελευθερία στον άνθρωπο, έτσι. Μία αποτυχία, όσο σκληρά και αν τη βιώνουμε, μπορεί να μας φέρει πολύ κοντά στην προσωπική μας απελευθέρωση. Και πιστέψτε με, αυτό είναι θείο δώρο. Δεν είμαι το παρελθόν μου, είμαι το μέλλον μου. Δεν είμαι αυτό, δεν με ορίζει ως άνθρωπο αυτό που έκανα,
αυτό που υπήρξα, το τραύμα μου, η αμαρτία μου, το λάθος μου, με ορίζει αυτό που μπορώ να γίνω. Όχι αυτό που ήμουν, αλλά αυτό που θα γίνω. Αυτή είναι η ελευθέρωση που γίνεται, η απελευθέρωση της θεολογίας στον άνθρωπο που του λέει στην πραγματικότητα, ξέρεις κάτι, δεν είσαι το παρελθόν σου, είσαι το μέλλον σου. Όχι αυτό που είσαι, μπορείς να γίνεις. Δεν είσαι το χθες σου, ούτε το παρόν σου, είσαι το μέλλον σου. Αυτό είναι μια απελευθέρωση στον άνθρωπο. Ξέρετε, όταν αντιμετωπίσουμε μια αποτυχία, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας και αναγνωρίζουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Τι είναι όμως αυτό που κάθε φορά μας κόβει τη φόρα και δεν μας αφήνει να κάνουμε αυτές τις αλλαγές? Υπάρχει το τραύμα, διότι είπαμε ότι είμαστε άνθρωποι, είμαστε κτιστοί, έχουμε όρια και το καθεξής. Όμως το τραύμα, ενώ δημιουργεί προϋποθέσεις ύπαρξης, όντως, αλήθεια είναι αυτό, έτσι, δεν γεννιέμαι δηλαδή ένα άγραφο χαρτί, ναι. Έτσι, έχω τις εμπειρίες μου, πράγματα, έχω τα βιώματα, έτσι. Έχω τις αγωγές μου, έχω τον πολιτισμό, έχω τα ψυχικά μου τραύματα. Όμως το τραύμα δεν είναι καθηλωτικό, δηλαδή, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, ας πούμε, αν μιλήσουμε λίγο τώρα ψυχολογικά, πιστεύουν, ας πούμε, ότι η θεραπεία είναι να εξαλειφθούν, ας πούμε, όλα τα τραύματά μου, ας πούμε, ή όλες οι ιδιαιτερότητές μου ή οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με την ψυχολογική μου ταυτότητα. Ό,τι με ζορίζει και με πονά. Η ουσία της θεραπείας δεν είναι αυτή, γιατί αυτά μπορεί να μην αλλάξουν ποτέ στη ζωή μου. Η ουσία είναι να μάθω να διαχειρίζομαι τα τραύματά μου και να είμαι λειτουργικό στο παρόν. Ναι, γιατί θα έρθουν και άλλα στην πορεία. Ναι, ακόμα και αν θεραπεύσεις τα προηγούμενα, στη ζωή μας που υπάρχει αυτή η διαδραστικότητα με την πραγματικότητα, θα δημιουργηθούν και άλλα. Και πολλές φορές, και αυτό που λες, αλλά πολλές φορές δεν γίνεται να απελευθερωθείς τελείως από τα τραύματά σου. Ναι. Αυτό όμως δεν ακυρώνει το γεγονός ότι μπορείς να ζήσεις σε ένα ποσοστό ελευθερία στη ζωή σου. Αυτό που σου δώρησε δηλαδή ο Θεός. Να. Έτσι. Γι' αυτό και λέμε ότι πολλές φορές ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να στέκεται πάνω από το τραύμα του. Είναι πιο μεγάλος ο άνθρωπος από το τραύμα του. Για να μπορέσει να επιβιώσει και να πάει παρακάτω. Βεβαίως. Και αυτό έχει βέβαια ευθύνη. Οι αποτυχίες μας απογοητεύουν, μας εξαντλούν και πολλές φορές μας οδηγούν και στην παρέτηση. Μήπως όμως είναι η ευκαιρία μας να δούμε την παρέτηση με έναν διαφορετικό τρόπο? Από τη μία πλευρά μπορεί κανείς να πει ότι παρετούμε. Μπαίνω σε μια κατάσταση καταθλίψεως και ματαιώσεως. Ναι. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά. Υπάρχει όμως και μια πιο δυναμική, πιο απελευθερωτική και πιο θεραπευτική πλευρά αυτής της κατανόησης. Παρετούμε από τη μανία μου και την εύρωσή μου να θέλω να ελέγχω τα πάντα στη ζωή μου. Παρετούμε από την αγωνία μου να έχω τον έλεγχο πάνω σε πρόσωπα, καταστάσεις και οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή. Αφήνομαι στη ροϊκότητα, αφήνομαι στη ζωή, αφήνομαι στον Θεό. Τι σημαίνει αφήνομαι στον Θεό? Αυτό, όπως προηγουμένως είπες, δεν είναι μία άρνηση ευθύνης. Δεν είναι ότι ματαιώνω τη δική μου ευθύνη να ζήσω. Είναι ότι αντιλαμβάνομαι ρεαλιστικά και υπαρξιακά ότι δεν μπορώ να ελέγχω τα πάντα στη τελικά. Ζωή μου. Έτσι. Είναι πολύ απλό. Μπορώ ένα μέρος, βεβαίως, πρέπει να το κάνω, αλλά δεν μπορώ τα πάντα. Εκεί τι κάνω? Εκεί εμπιστεύομαι. Πιστεύω το Θεό. Εγώ που είμαι χριστιανός, εμπιστεύομαι το Θεό. Ένας άλλος μπορεί να πει ότι εμπιστεύομαι τη ζωή, δεν ξέρω τι. Ναι. Σημασία έχει ότι αρχίζω όμως να εμπιστεύομαι κάποιον. Που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη οι άνθρωποι. Και ο σύγχρονος άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς εμπιστοσύνη, ας πούμε. Μπορείς να κάνεις μια σχέση ερωτική χωρίς εμπιστοσύνη. Μπορείς να παντρευτείς χωρίς εμπιστοσύνη. Μπορείς να συνεργαστείς χωρίς ουσία. Να περιχαρακωθείς. Να έχεις μονίμως στο νου σου ότι κάτι κακό θα συμβεί και από παντού βάλεσαι και να είσαι... Αυτό θα είναι καθηλωτικό των δυνάμεων σου. Δηλαδή ποτέ δεν θα βγάλεις τις πραγματικές δυνατότητες σου. Διότι ο φόβος, βέβαια, διότι ο φόβος σε καθηλώνει. Σήμερα μιλήσαμε για την αποτυχία, τον πόνο, το φόβο, την παρέτηση, την απελευθέρωση, την ευθύνη, την επιτυχία. Είναι συναισθήματα, είναι συνθήκες που επαναλαμβάνονται σαν κύκλο στη ζωή μας και πολλές φορές. Στο χέρι μας είναι από εδώ και πέρα, την επόμενη φορά που θα ξαναμπούμε σε αυτό το κύκλο, να τα διαχειριστούμε με τρόπο που θα μας βοηθήσουν να πάμε παρακάτω. Το να υπάρχεις είναι δώρο. Με όλα τα βάσανα και με όλες τις θλίψεις και με όλες τις ταλαιπωρίες, είναι γλυκιά η ζωή. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι για τη ζωή. Δεν είμαστε δημιουργημένοι για το θάνατο. Είμαστε δημιουργημένοι για να ζούμε, για να υπάρχουμε και η ζωή θα βρει το δρόμο της να αντέξει και αυτή τη δοκιμασία. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθυλωθεί η ζωή. Ήταν ο πατέρας Χαραλάμπος Παπαδόπουλος. Ένας πνευματικός που αγαπώ πολύ να συναντώ όλα αυτά τα χρόνια και να κουβεντιάζουμε.
και ξέρω ότι αυτές οι κουβέντες ακουμπούν και τη δική σας την καρδιά. Σας αφήνω στα σχόλια ένα link με άλλες συζητήσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν για να τις δείτε όποτε έχετε το χρόνο και τη διάθεση. Είμαι η Ανδριανή Αγγελιδάκη και αυτό ήταν ένα ακόμη ανάλυσέ. Θα χαρώ πολύ να δω στα σχόλια και δικές σας προτάσεις για επόμενα βίντεο που μπορούμε να ετοιμάσουμε. Θα ήταν πολύ ωραίο να μοιραστείτε αυτό το βίντεο και με άλλους φίλους σας. Και φυσικά να κάνετε like και σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ!